Ελένη Φουρέιρα έτρεχε και δεν έφτανε, αφού χάσαμε το μέτρημα των ρούχων που φόρεσε. Να κάνουμε μια δήλωση. Να αλλάξω, γιατί βγαίνω πολύ γρήγορα και δεν θα προλάβω. Καλέ, σταμάτα να ξαποστάσεις λίγο. Η Ελένη αναρωτιόταν εάν είναι ίσια τα μπατζάκια του παντελονιού της, δεν πρόσεξε το λεκέ στο κατάλευκο παντελόνι. Πούρη όμως αποδείχτηκε για την τραγουδίστρια που σάρωσε όλα τα βραβεία. Το αφιερώνεις αυτό το βραβείο, το σεξι. Στη μαμά μου και στον παπά μου. Στη μαμά και τον παπά. Για τα καλά γονίδια. Ξέρεις τώρα αυτό που θα περίμενε καθένας, δηλαδή στο αγόρι μου. Σε αυτούς τώρα, εντάξει, σε αυτούς. Στη μαμά μου και στον παπά μου. Ευχαριστώ που ο κόσμος νομίζει και είδε ότι είμαι σεξι. Βάφεσαι στην καθημερινότητά σου ή κυκλοφορεί. Καθόλου, γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν είμαι καθόλου σεξι. Είμαι τελείως άβαυτη, με μαύρους κύκλους, με μαζεμένα μαλλιά, καμία σχέση δηλαδή. Δεν. Μας μίλησε όμως και για τον άνδρα που είχε κατακτήσει την καρδιά της. Έχουν κυκλοφορήσει έτσι όμως κάποιες φωτογραφίες σου σε τρυφερά instantane. Με κάποιον επιχειρηματία ισχύει αυτό. Δεν είναι επιχειρηματίας, παιδιά. Όχι, δεν είναι όμως ο φίλος σου. Παιδί, ναι, είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ ερωτευμένη. Τώρα δεν έχει, τι άλλο να πω. Σε αφήνει να φοράς έτσι αυτά τα στενά κορμάκια που φοράς. Αυτή είναι η δουλειά μου και η μουσική που τραγουδάω και υποστηρίζω. Χρειάζεται να είμαι και αρκετά σεξι ντυμένη. Η Ναταλία Γερμανού έδωσε το δικό της βραβείο και όσο περίμενε υπομονετικά δεν έπαψε λεπτό να βάφεται. Μας μίλησε όμως και για τα επαγγελματικά της σχέδια. Του χρόνου θα είστε μέσα στην καλή χαρά. Του χρόνου πρώτο Θεός θα είμαστε μέσα στην καλή χαρά νομίζω, ναι. Θα είναι όλοι παρέα ίδια. Φαντάζομαι πως ναι, αλλά αυτό δεν είναι απόφαση δική μου γιατί η εκπομπή ανήκει στο κανάλι, οπότε θα πρέπει να ρωτήσετε το κανάλι. Η Σύση Χριστίδου εμφανίστηκε ως sexy Daisy Duck. Το όρεμα μου το δημιουργήθηκε η Καλλιόπη Λαλιώτη που είναι στη λίστρια μου μαζί με την εταιρεία Σιθρού και το κάνανε για σήμερα. Και το λέμε Daisy Duck. Γιατί? Για προφανείς λόγους. Αλήθεια, θα είναι με στην καλή χαρά του χρόνου. Κάτι έχετε να μας πείτε, γιατί τελειώνει. Περίοδος συζητήσεων. Δεν εννοεί την εκπομπή απαραίτητα. Εννοεί τη διάθεση, φαντάζομαι. Διάθεση σίγουρα θα είστε, αλλά σαν εκπομπή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε ξεκινήσει τις κουβέντες και τις συζητήσεις μας, αλλά γιατί είναι η περίοδος αυτή. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να σου πω τι ακριβώς θα κάνω του χρόνου, ούτε εγώ ούτε εσύ φαντάζομαι. Θέλετε όμως να είστε με στην καλή χαρά, αστυνομία. Φυσικά, φυσικά. Είναι μια εκπομπή που αγαπάμε πολύ. Η Κατερίνα Καραβάτου έδωσε βραβείο μαζί με την επίσης εγκυμονούσα Δέσποινα. Και λίγο έλειψε να τσακωθούν για τα μάτια του γιου της Σύσης Χριστίδη. Ρονόρα Μελέτη από την άλλη έμπαινε, έβγαινε και άλλαζε ρούχα, όμως δεν καθόταν καλά και είχε μικροατυχηματάκια με το φόρεμά της. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά και δυστυχώς εμείς καταγράψαμε το λεκέ από make-up στο γιαγά της. Η Νατάσα Καλογρίδη με θεατρική εμφάνιση και γυαλιά ηλίου, αφού βεβαιώθηκε ότι είχε καλό πλάνο, μας μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια. Καλό πλάνο μου παίρνεις, ε! Είμαι σε συζητήσεις αν μιλάς για επαγγελματικά σχέδια. Όσον αφορά την υποκριτική μόνο, γιατί νομίζω ότι θα σας έχουν κάνει σίγουρα και άλλες προτάσεις, ίσως και παρουσίασης. Δεν θα τίποτα. Δούμε δηλαδή κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω. Έδωσε βραβείο με τον Νίκο Μουτσινά και έδωσαν φυσικά ρεσιτάλ ερμηνείας. Που την παρακαλούσα πόση ώρα να έρθουμε εδώ και η οποία κοιτούσε πώς θα έχει τη λάμψη, πώς θα βαφτεί, πώς θα περιποιηθεί να γίνει Zina the Warrior Princess. Δεν άξιζε τον κόπο. Και όλα αυτά γιατί ρε Νατάσα? Γιατί είμαι alternative, αγάπη μου. Το βίντεο. Φίλαμε. Τι εννοείς, Νατάσα? Με το που την είδα μέσα της είπε ότι είναι Zina the Warrior Princess. Υπάρχει αυτό το πολεμικό από εδώ και πάνω. Από εδώ και κάτω υπάρχει το απόλυτα sexy. Τολμάει γιατί έχει πολύ ωραίο σώμα να φορέσει αυτό το neutral, το χρώμα. Θυμίζει και λίγο Lady Gaga. Λίγο. Σε παρακαλώ. Την αγαπάμε, αλλά δεν θέλουμε να θυμίζουμε τίποτα. Μα καλά, γιατί γελάει ο Γιάννης Λάτσος και ο Σάκης Ρουβάς? Λάτσιος μας μίλησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, χωρίς όμως να προδώσει τα νέα πρόσωπα του Αντένα. Υπάρχει ένας δημιουργικός προβληματισμός για την πρώην ζώνη. X-Factor θα δούμε αυτή τη σεζόν, την επόμενη εννοώ. Ναι, δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Βεβαίως είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για μας. Το σκεφτόμαστε, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι αυτή τη σεζόν ή την επόμενη. Δεν το εγκαταλείπουμε όμως αν αυτή είναι η ερώτηση. Αλλά τάτσι του Δευτέρα θα δούμε σίγουρα.
Στη δεύτερη, στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν βεβαίως. Με τους ίδιους συντελεστές, λέει, θα είστε εσείς στην Κριτική Επιτροπή και... Είναι πολύ νωρίς να σας πω αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, μόλις προχθές τελειώσαμε. Τελικά, η Ράνια Θασιά θα επιστρέψει στο πρωινό, στο Ελάτε, ή θα είναι τελικά η νέα παρουσιάστρια η Μέρη Σινατσάκη? Δεν υπάρχει κάτι να σας ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Ελλάδα έχει ταλέντο, θα δούμε του χρόνου. Βεβαίως. Και έχετε καταλήξει και στα πρόσωπα. Όχι, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, είναι σχετικά νωρίς. Δηλαδή τα ονόματα αλλά που διαβάσαμε... Αλλά θα δούμε και καινούργια πράγματα. Εντάξει, πάντα διαβάζουμε ονόματα, πάντα μπορεί να γίνονται κάποιες σχετικές συζητήσεις, αλλά δεν είναι κάτι τελειωμένο, σε αυτό πιστέψτε. Άρα δηλαδή να μην περιμένουμε τον κύριο Ψινάκη, την κυρία Μανώλη και τον κύριο Μπερί. Πιθανότατα να σε περιμένουμε. Η Μαρία Μπεκατόρου έτρεχε το Master Chef Άκη Πετρετζίκη. Καλέ, πού πάτε? Άκη! Άκη! Μας μίλησε για τα κιλά που έχασε, όχι από το κατοστάρι που έκανε για να προλάβει τον Άκη, αλλά και για το Master Chef Junior. Ευτυχώς, Παναγία μου. Δηλαδή πόσα. Γιατί τόσο πολύ όμως? Γιατί έχασα τόσα, γιατί έπρεπε. Έχασα τώρα, 6-7 έχασα. Με τι δίαιτα θα μας πείτε και εμάς? Τη δίαιτα του Just the Two of Us έκανα. Τα πιτσιρίκια κινδυνεύουν με μαχαίρια και πυρούνια. Όχι, είναι ειδικά μαχαίρια που είναι ειδικά για τα παιδάκια. Δεν κόβονται επικίνδυνα. Μήπως τώρα εκεί που δουλεύετε με παιδάκια σας παίρνουν και ιδέες στο μυαλό? Έχουν μπει από πριν. Ωραία. Χρόνια τώρα. Δηλαδή, μόλις έκανε μια φίλη μου παιδί και πήγε να σωμευτήρω, μου μπαίνει ιδέα. Μετά το άφηνα, αλλά τώρα. Μου έχει κάτσει, μου έχει μπει ιδέα. Και... Ο Τρίφωνας Σαμαράς ήπιε νερό, μίλησε στο τηλέφωνο και μετά μίλησε και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Τι βραβείο δίνει σήμερα? Το πιο sexy video clip. Μαζί με, μαζί με ένα τσέλικα και ένα έντομο. Μαζί με ένα τσέλικα και ένα έντομο. Βρες το. Εδώ σε θέλω, εσένα, ναι. Δημήτρη Βλάχο. Μπράβο! Ένα έντομο. Και... Κούπουρα! Μπράβο! Είναι ο Τρίφωνας sexy. Χορεύει καλά! ναι. Ελένη Φουρέιρα! Καλέ, τι είναι αυτό που φόρεσε η Σάγια? Φτερά, ασημιβλεφαρίδες, φτερά στα πόδια. Αλήθεια, τι ντύθηκε? Και κούπουλα έχει και στα παπούτσια. Καλό ομοφόρμα, καθρέφτες. Χειροποίητα. Ναι, όλα είναι χείς και δόνειρο χειροποίητα και τα κούπουλα όλα. Ναι, τα κούπουλα είναι αληθινά. Αληθινά είναι, ναι. Από τι? Από τι? Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρω. Και να ήταν μόνο αυτό, είχε και βοηθούς που της κρατούσαν την ουρά του φορέματος για να μπορεί να κινείται. Η Βίκη Καγιά και ο Γιάννης Παπαζήσης είχαν πολλά κέφια. Έδωσαν βραβείο και μας μίλησαν για την ταινία Λούφα και Παραλλαγή νούμερο 2. Πώς τον έπεισες να έρθει να δώσει βραβείο, γιατί νομίζω ότι δεν ήταν εύκολη αποστολή? Χρησιμοποίησα τα μεγάλα όπλα. Δηλαδή. Σήκωσα το τηλέφωνο και είπα: Ιωάννη, κόφτα δύσκολα, θα έρθεις μαζί μου στα Mad Awards. Το σήκωσε και το κόψα. Ακριβώς. Μου το σήκωσε και το κόψα. Τελείωσε. Είσαι την έγκυο, έτσι. Θα είσαι έγκυο στο ΣΥΡΙΑ, στη σειρά. Γυαλιά και υφυπουργό και κοτσίδα και όλα. Είμαι έγκυο. Απλά δεν το βλέπω. Αλλά σα το κρύβουμε. Ναι. Κυκλοφορούν για αυτέ οι φήμε, πείτε τέτοια. Αυτό δεν είναι τέτοιο. Εγώ φταίω για την εγκυμοσύνη, το είπε. Εμένα με ξέρει ότι θα το πω άμα είναι έτσι, οπότε δεν επεκτείνομαι. Κούρε έχει. Τι κούρε. Αλλά και οι Βέγκα έκλεψαν τι εντυπώσει με τι στιλιστικέ του εμφανίσει. Για να δει το πρωτοφόρημα τη Μελίνα, έπρεπε να φορέσει τρίτη. Δεν σου φακώ τη εκπομπή μα, σα πέτυχε χωρί γυαλιά. Σήμερα τα φοράτε? Τα βάλανε για να με βλέπουν, γιατί είναι 3D το φόρεμα. Είναι 3D και έπρεπε να βλέπουν τα αστέρια. Είναι ειδικό ύφασμα, το οποίο είναι, αν το δει με γυαλιά, τρισδιάστατο. Πρέπει να στέκομαι λίγο ακίνητη για να το δει. Τα αστέρια βγαίνουν έξω, δηλαδή είναι κάπου εδώ, φαντάζομαι. Αλλά και η δεύτερη εμφάνιση ήταν εξίσου κεντρική, τόσο που μα έδωσε ένα κομμάτι από το φόρεμά τη. Θα σου δώσω ένα αναμνηστικό. Θα τρυπώνω μέσα από το μπολερό μου. Αυτό τι διαλύεται, δηλαδή. Μπορεί να κόψει κομμάτι. Μάλιστα, ο κομμωτή τη Μελίνα δεν την άφηνε σε ησυχία. Η τραγουδίστρια των Άδερβιου έκοψε τι ανάσε όλων με το σεξι και άκρο αποκαλυπτικό φόρεμά τη. Η Κατερίνα Στικούδη εμφανίστηκε ντυμένη με γυαλιά ηλίου, παρακαλώ. Χωρίς όμως να κλαίει τη μοίρα της, και γιατί να το κάνει άλλωστε αφού όλα της πάνε πρίμα. Σίγουρα δεν κλαίω τη μοίρα μου, σε καμία περίπτωση. Και κλαίω ότι το γεγονός ότι δεν θα πάρω το βραβείο που είμαι υποψηφία. Το ξέρει. Το μυρίζομαι. Λίγο πριν αρχίσουν οι δηλώσεις, ο Παντελής επιμελείται το μακιγιάζ της Κατερίνας. Η Νάντια Μπουλέ τραγούδησε χωρίς να πάθει σε Αντώνη. Για με το τραγούδι μου είναι πιο εύκολο. Με το χορό.
Εντάξει, παθαίνουμε και blackout, τι να κάνουμε. Πάνω στη σκηνή εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που κουβαλούσαν δύο βοηθοί της και η Νάντια μετά έμεινε με μια ολόσωμη λευκή φόρμα που δυστυχώς αποκάλυψε το εσώρουχό της. Αλήθεια, τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να παρουσιάζει την επόμενη σεζόν Πρωινό με την Ευγενία Μανολίδου? Και εγώ από εσάς το άκουσα το σενάριο αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω συζητήσει τίποτα και το λέω πολύ ειλικρινά. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάνει καμία κουβέντα, δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Αλλά φυσικά η διάθεση από τη δική μου την πλευρά εννοείται να συνεχίσει στον Αντένα. Στα μάτια σε κοιτώ, το μόνο που ζητώ, να κλέψω λίγο χρώμα και να αλλάξω ουρανό. Η Τάντα για ακόμη μια φορά έκανε μια κεντρική εμφάνιση και ακούστε τους λόγους. Καταλήξαμε φέτος, επειδή το μάλι μου έχει γίνει και πάντοτε γίνεται ένα θέμα, αποφασίσαμε να κρύψουμε εντελώς. Α, γι' αυτό! Γιατί και το χρώμα... Κρύβεται και ένα κόνσεπτ μέσα σε όλα αυτά. Λοιπόν, σαν να τραγουδήσουμε το Σάκη Ρουβά, περιμέναμε ντουέτο εμείς σήμερα. Και εγώ περίμενα ντουέτο, αλλά δεν έγινε, δεν πειράζει. Ήταν να γίνει. Κάθε εμπόδιο για καλό, πιστεύω εγώ. Κάτι ήταν να γίνει, αλλά καταλήξαμε εκεί που ίσως έπρεπε να καταλήξουμε. Καλέ, τι έπαθε ο Πάνος Μουζουράκης, πάνω κάτω, πάνω κάτω? Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Κωστή!